Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Cooking with Helen. Πριν ξεκινήσουμε τη συνταγή, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου, πατήστε και το κουδουνάκι να σας έρχονται ενημερώσεις όταν ανεβάζω μια συνταγή. Σήμερα θα φτιάξουμε μια πολύ εύκολη συνταγή. Εύκολη, γρήγορη, αλλά κυρίως νόστιμη. Πιπεριές γεμιστές. Η πιπεριά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η πράσινη, το κέρατο ως γνωστό, όπως το λέμε. Έχω εδώ εγώ σε ένα μπολ τις πιπεριές μου, είναι 10 πιπεριές. Όμως θα τις αφήσουμε στην άκρη για να φτιάξουμε μαζί τη γέμιση. Τη γέμιση που θα χρησιμοποιήσουμε για να γεμίσουμε τις πιπεριές μας. Έχω εγώ εδώ όλα μου τα υλικά. Θα ξεκινήσω με 2 αυγά. Τα βάζουμε στο μπολ και τα χτυπάμε ελαφρά. Θα προσθέσουμε ένα φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο. Λίγο γάλα, μισό ποτηράκι. Προσθέτουμε μια ντομάτα, την οποία έχω βγάλει τα σποράκια της από μέσα για να μην έχει πολλά υγρά και την έχω ψιλοκόψει. Προσθέτουμε 2 λουκάνικα βρασμένα, κομμένα σε φετούλες. Μία κονσέρβα μανιτάρια. 2 φέτες, 2-3 φέτες, τριμμένη φέτα. Μερικές φετούλες κασέρι, κομμένες σε πολύ μικρά κομματάκια. Ή τρίψτε κασέρι, ό,τι θέλετε εσείς. Ανακατεύουμε καλά όλα μας τα υλικά. Και τέλος, θα βάλουμε τα μπαχαρικά μας. Βάζουμε πάπρικα γλυκιά. Λίγο πιπέρι. Και λίγο αλάτι. Θα προσθέσουμε προαιρετικά, θα το δείτε και εσείς στο μείγμα σας, αν χρειάζεται και έχει αρκετά υγρά, λίγη φρυγανιά. Εγώ θα βάλω μία κουταλιά, είναι αρκετή, θα ανακατέψετε και είναι η γέμισή μας έτοιμη. Θα πάρετε στη συνέχεια ένα ταψάκι, θα ψεκάσετε ή θα ρίξετε λίγο λάδι. Θα στρώσουμε μέσα τις πιπεριές. Δίπλα-δίπλα, τη μία δίπλα στην άλλη. Εδώ. Θα ψεκάσουμε και τις πιπεριές μας με λίγο λάδι από πάνω, έτσι να έχουν και αυτές λίγο. Και θα προσθέσουμε σιγά-σιγά το μείγμα, τη γέμιση που φτιάξαμε για τις πιπεριές. Πάμε να τις γεμίσουμε όλες. Γεμίσαμε τις πιπεριές μας και είναι έτοιμες να μπουν στο φούρνο. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 180 βαθμούς πάνω κάτω και ψήνουμε τις πιπεριές μας έως ότου μαλακώσουν και λιώσουν από πάνω τα τυριά και τα κασέρια. Πάμε να το ψήσουμε. Οι πιπεριές οι γεμιστές μας ψήθηκαν και κοιτάξτε τι όμορφες και τι ωραία που ψηθήκανε. Τι ωραίο χρώμα που πήραν από πάνω. Ήθελα έτσι όμορφα να το στολίσω και να σας δείξω τι ωραίος μεζές που γίνεται αυτή η συνταγή. Θα πάρουμε να δοκιμάσουμε ένα κομματάκι, να δούμε και τι φτιάξαμε. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Η πιπεριά έχει ψηθεί, έχει μαλακώσει, όλα τα υλικά από πάνω λιώσανε, πήραν ωραίο χρώμα. Είναι ένα μεζεδάκι. Να τη φτιάξετε αυτή τη συνταγή, να μου πείτε και σχόλια. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα με μια καινούργια συνταγή. Γεια σας φίλοι μου!